Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με κάποιες πληρωμές. Πιστεύω να μας αφήσει καλή αίσθηση γενικά η συνομιλία και η τοποθέτηση του κυρίου Μανώλη Καφτάκη του φοροτεχνικού. Έχει τοποθετεί πολλές φορές. Κύριε Καφτάκη, την καλησπέρα μας. Ας μιλήσουμε για μία φορά σε κάτι με θετικό πρόσημο, που ίσως φέρει χαμόγελα σε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ναι, όπως σωστά αναφέρατε, η κυβέρνηση, όπως είχε πράξει και τις γιορτές του Πάσχα, έχει προβλέψει μια έκτακτη ενίσχυση για διάφορες κατηγορίες των πολιτών μας, κυρίως τους αδύναμους, η οποία θα καταβληθεί λίγο πριν τις γιορτές. Η ενίσχυση αυτή ανέρχεται στο ποσό 250 ευρώ, και στην ουσία θα χορηγηθεί σε μακροχρόνια άνεργους, δηλαδή άνεργους που είναι άνεργοι πάνω από 12 μήνες και οι οποίοι δεν επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ. Θα χορηγηθεί σε συνταξιούχους που έχουν πολύ χαμηλή σύνταξη, μέχρι 800 ευρώ. Θα χορηγηθεί σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Θα χορηγηθεί σε δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, καθώς και σε δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Και ταυτόχρονα θα υπάρξει και μία ενίσχυση για ως μέσω του επιδόματος τέκνων. Βέβαια, όλα αυτά οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν κάποια εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία σε σχέση με το Πάσχα είναι λίγο ανεβασμένα, προκειμένου να διευρυνθεί ο κύκλος των δικαιούχων. Μάλιστα, μικρό ή μεγάλο το καλάθι. Πολλά ακούγονται γενικά και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα επιδόματα θα βοηθήσουν σε μία περίοδο δύσκολη, σε μία περίοδο ανατιμήσεων, ακρίβειας. Όπως θα είπατε κύριε Παναγιωτόπουλε, διανύουμε εδώ και καιρό μια περίοδο πληθωρισμού. Δεν είχαμε συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και σε συνδυασμό με το ενεργειακό έχει επιβαρύνει πάρα πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σίγουρα όμως όλα τα μέτρα που βοηθούν τα νοικοκυριά στο κομμάτι το εισοδηματικό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι καταβολές αυτές έχουν προγραμματιστεί να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουν λάβει πολλοί από τους πολίτες μας την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και την πληρωμή του έξτρα επιδόματος που πριν ανέφερα για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό έγινε στις 10 Δεκεμβρίου και σήμερα πρέπει να έχει καταβληθεί στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα έχουμε πριν τα Χριστούγεννα, περίπου υπολογίζεται γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, την καταβολή αυτής της επιταγής ακρίβειας, όπως την έχουν ονομάσει, στους υπόλοιπους δικαιούχους, και σίγουρα σε συνδυασμό και με το δώρο Χριστουγέννων που θα λάβουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Νομίζω ότι θα είναι και μία τόνωση για την αγορά, η οποία από προσωπική εμπειρία μπορώ να σας πω ότι είναι σχετικά υποτονική φέτος, λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που προηγουμένως αναφέραμε. Αναφορικά τώρα ένα ερώτημα και μία απορία. Αν θα δοθεί παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Κάθε χρόνο δίνεται παράταση διαχρονικά, σωστά? Σωστά. Συνήθως είναι ολιγοήμερη αυτή η παράταση. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο της πανδημίας, όπου υπήρξε λίγο μεγαλύτερη παράταση. Ναι. Δεν μπορεί κανείς από εμάς να γνωρίζει αυτή τη στιγμή τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα τους ιδιοκτήτες οχημάτων είναι να καταβάλουν όσοι μπορούν πριν την αρχική προθεσμία τα τέλη κυκλοφορίας, προκειμένου να γλιτώσουν και θέματα συνωστισμού στις τράπεζες και ούτω καθεξής. Και όπως είπα, συνήθως η παράταση αυτή είναι ολιγοήμερη, συμπίπτει συνήθως 5 με 7 μέρες, δηλαδή κάπου εκεί μέχρι τη γιορτή των φώτων. Τώρα, αυτό που πρέπει πέρυσι, να προσέξουμε, ωστόσο, είχε δοθεί. Mm-hmm. Σας διακόπτω, συγγνώμη κύριε Καφτάκη, πέρυσι μέχρι δεν τέλη. Δεν πειράζει, ναι. Μέχρι τέλη Φλεβάρι δεν είχε δοθεί αυτή η παράταση στα τέλη. Σωστά, είχε δοθεί μέχρι τέλη Φλεβάρι, αλλά όπως σας είπα, ήταν και μια περίοδο που ήταν μέσω της πανδημίας. Δεν γνωρίζω και δεν έχει φέτος έχουμε εκλογές. Κύριε Καφτάκη, έχουμε και εκλογές φέτος. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Και ενδεχομένως να υπάρξει και μια πιο μεγαλύτερη παράταση, όπως και πέρυσι. Αυτό όμως σίγουρα δεν μπορεί κανείς να το βλέψει. Δεν έχει διαφανεί από κάποιες δηλώσεις ή να αφήσουν κάποιο τέτοιο νούμερο.
Πάντως, συνήθως ανακοινώνεται την τελευταία μέρα η παράταση. Συνήθως οι παρατάσεις έτσι γίνονται τις τελευταίες μέρες, προκειμένου το Υπουργείο να μπορέσει να εισπράξει ό,τι μπορεί να εισπράξει, αφήνει το θέμα της παράτασης μέχρι τις τελευταίες ημέρες. Άρα κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ούτε πότε θα ανακοινωθεί ακριβώς, ούτε και τη διάρκεια της παράτασης. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καφτάκη, την καλησπέρα μας, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, καλές γιορτές σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.